Είμαστε μας φοροτεχνικός, φίλος της εκπομπής. Καλημέρα. Γεια σας, Σπύρο. Καλημέρα, γίνεται? Καλημέρα. Πολύ καλά, εσείς πώς είστε? Καλά. Είμαστε καλά εδώ. Με τα δικά μας, με τα οικονομικά μας. Αυτοί που έχουν πάρει μεγάλο καλάθι και περιμένουν να το γεμίσουν με αυτά τα οποία είπε χθες ο κύριος Χατζηδάκης. Ναι. Έκαναν καλά ή είναι τσαμπακόπος? Όχι, νομίζω καλά έκαναν. Και καλά έκαναν. Αυτό που έκανε ο κύριος Χατζηδάκης, νομίζω και η κυβέρνηση στο σύνολό της, προσπαθεί ό,τι ακριβώς είπε προεκλογικά, είπε ακριβώς το ίδιο και μετεκλογικά. Και τώρα πλέον επίσημα το φέρνουμε νομοσχέδιο στη Βουλή. Όσα έχουμε συζητήσει δηλαδή όλο αυτό το καιρό, έρχονται με νομοσχέδιο στη Βουλή πριν το κλείσιμο της Βουλής, πριν τις 4 Αυγούστου, αν δεν καλά, που κλείνει η Βουλή, θα ψηφίσουν τα περισσότερα από τα μέτρα που πριν από τις εκλογές είχαν εξαγγείλει. Θέλουμε. Θα πάμε να δούμε, μπράβο, με τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Υπαλλήλους. Ναι, ακριβώς. Με τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει, να δούμε αυτά τα νέα μέτρα, λοιπόν, τα οποία ανακοίνωσε χθες και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Πάμε λοιπόν και θέλω θα μας εξηγήσεις να τα μάθουμε καλύτερα κι εμείς. Πάνω απ' όλα έχουμε την παράταση του Market Pass. Mm-hmm. Την περιμέναμε, δεν είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Το Market Pass θα παραταθεί. Αυτό που δεν ξέραμε είναι αν θα παραταθεί για 3 ή για 5 μήνες, αν θα πάει μέχρι το τέλος του χρόνου. Τελικά θα είναι για 3 μήνες μέχρι τον Οκτώβριο του 2023. Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν τα ίδια με αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα. Οι αιτήσεις θα ανοίξουν μόνο για αυτούς που δεν είχαν κάνει αίτηση. Όσοι είχαν κάνει αίτηση, είναι μέσα. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να ξανακάνουν. Προσέξτε όμως. Ερώτηση. Ποια είναι, επειδή τώρα θα υποβάλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις, όσοι δεν το έχουν κάνει, ποια φορολογική δήλωση είναι το κριτήριο για να μπεις ή να κοπείς? Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Του 2022, δηλαδή η δήλωση που κάνουμε τώρα, τα εισοδήματα του 2022. Mm-hmm. Άρα, θα έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν πάρει το Market Pass και τώρα θα κοπούν γιατί πέρασαν τα εισοδήματά τους. Και ανθρώπους που δεν είχαν πάρει το Market Pass και τώρα θα το πάρουν. Γιατί έχουν πέσει τα εισοδηματικά κριτήρια. Νομίζω ότι είναι απόλυτα ξεκάθαρο και πολύ δίκαιο το συγκεκριμένο μέτρο. Να το πούμε. Καλό είναι να μην το δικαιούσα. Καλό είναι να μην το δικαιούσα, έχει απόλυτο δίκαιο και όσο να μην το δικαιούσα. Σημαίνει ότι το εισόδημά σου είναι υψηλά εισοδηματικά. Ναι, έτσι, δηλαδή με τα επιδόματα δεν σώνεσαι. Με ένα σταθερά υψηλό εισόδημα είναι καλύτερα τα πράγματα. Έχει απόλυτο δίκαιο. Έχει απόλυτο δίκαιο, Γιώργο. Έτσι είναι. Καλό είναι λίγοι από εμάς να το χρειάζονται αυτό το Market Pass. Και βέβαια όλοι οι υπόλοιποι έχουμε. Και όσο περνάει ο καιρός να το χρειάζονται περισσότερο. Δηλαδή όλο και λιγότεροι. Έτσι και όχι περισσότεροι. Πάμε να δούμε τώρα. Τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει με τους δημοσίους υπαλλήλους? Προσέξτε τώρα. Ένας δημόσιος υπάλληλος, κυρίες και κύριοι, ο οποίος προσελήφθη, λέμε τώρα, αν είναι από τους λίγους, τους ελάχιστους, το 2012, αυτό δεν το έχει ξαναδεί που γίνεται τώρα. Όχι. Πριν πω τα υπόλοιπα, θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Ένας δημόσιος υπάλληλος με δύο παιδιά θα πάρει μία αύξηση 70 ευρώ οριζόντια προς όλους. 70 επί 12, λοιπόν. 70 επί 12, συν 50 ευρώ το μήνα για τα δύο του παιδιά, άρα πάμε στα 1.440 ετησίως. Σε όλο αυτό, εάν ο δημόσιος υπάλληλος αυτός έχει και θέση ευθύνης, θα προσθεθούν άλλα 87 ευρώ. Πάμε λοιπόν στα 2.484 ετησίως, που σημαίνει 1.540 ευρώ πληρωτέα, καθαρά χρήματα στην τσέπη του. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα ακραίο. Δεν είναι ακραίο. Παράδειγμα. Η θέση ευθύνης δηλαδή, είναι πάρα πολλές. Πρέπει να είσαι σε θέση ευθύνης, να έχεις δύο παιδιά. Ξέρεις πόσες περιπτώσεις είναι? Είναι πολλές. Είναι κλιματάρχες, επόπτες, διευθυντές, υποδιευθυντές. Είναι πάρα πολλές θέσεις ευθύνης. Δεν είναι ναι. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε εδώ ότι έχουμε και το αφορολόγητο των 1.000 ευρώ, οπότε θα πάρει και άλλα 220 ευρώ, λόγω της αύξησης του αφορολογίου, θα πάει στα 1.760 ευρώ συνολικά. 1.760 ευρώ γεμίζει νυκτά. Το σακούλι, βλέπουμε. Καθαρά. Καθαρά είναι αυτά. Καθαρά τα 1.760, ναι. Μάλιστα. Είναι αρκετά σοβαρό. Άρα γεμίζει το σακούλι, έτσι. Γεμίζει το σακούλι σιγά-σιγά, ναι. Σωστά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Είπαμε λοιπόν, είναι τα 70 ευρώ οριζόντια σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους ανεξαρτήτου μισθού, 30% αύξηση στο επίδομα ευθύνης και στο παραμεθωρίου. Mm-hmm. Επίσης, έχουμε μία αύξηση 15 ευρώ στο επίδομα ιδιαιτέρων συνθήκων, που έχουν κάποιοι στρατιωτικοί που έχουν ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας. Έχουμε την αύξηση του αφορολογίτου κατά 1.000 ευρώ, από 9.000 στα 10.000 ευρώ για ένα παιδί, από τα 10 στα 11 για δύο παιδιά και ούτω καθεξής. Αύξηση 8% του ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τον άγαμο αυτή τη στιγμή είναι 200 ευρώ. Το μήνα θα αυξηθεί κατά 8%. 200. Είναι 300 ευρώ στα ζευγάρια και 50 ευρώ για κάθε παιδί. Θα αυξηθεί κατά 8 ευρώ από εδώ και στο εξής. Έχουμε τη μείωση του ένφια κατά 10% για όσους έχουν ασφαλίσει το ακίνητό τους για φυσικές καταστροφές. Μην το ξανασχολιάσουμε τώρα. Αυτό είναι ένα μέτρο φορές, το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι δωρονάδωρο. Όποιος έχει... μπορεί να ασφαλίσει το σπίτι θα το κάνει χρήματα, έτσι κι αλλιώς. Έχει την εξής ουσία όμως. Έχει το εξής καλό το συγκεκριμένο μέτρο. Όσα σπίτια έχουν αγοραστεί με δάνειο στεγαστικό, όλα αυτά είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένα από τις τράπεζες. Άρα αυτοί
οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα δουν άμεσα τη μείωση αυτή στον ένφια χωρίς να κάνουν τίποτα άλλο, γιατί ούτως ή άλλως είναι ασφαλισμένο το ακίνητο τους. Εδώ έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Πάμε να συνεχίσουμε. Youth Pass. Το Youth Pass για όλους τους νέους που ενηλικιώνονται θα παίρνουν αυτά τα 150 ευρώ, αυτή την επιταγή των 150 ευρώ πλέον. Εφάπαξ, ναι, ναι, ναι. Ναι. Μονιμοποιείται η απαλλαγή για τους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ της φαρμακευτικής δαπάνης. Τους χαμηλοσυνταξιούχους δηλαδή, έτσι. Ναι. Είναι αυτοί οι οποίοι όταν τους κόπηκε το ΕΚΑΣ σαν αντιστάθμισμα τους δόθηκε η απαλλαγή της φαρμακευτικής δαπάνης. Αυτό μονιμοποιείται πλέον. Είναι ένα μέτρο 38 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό για τους χαμηλοσυνταξιούχους που μετράνε και το τελευταίο ευρώ. Και πάμε να δούμε και την τελευταία μας κάρτα. Το επίδομα μητρότητας μη μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών. Εδώ το επίδομα μητρότητας ήταν 150 με 200 ευρώ για 4 μήνες από την μέρα γέννησης του παιδιού. Τώρα θα πάει στους 9 μήνες και θα πιάσει το ύψος του κατώτατου μισθού. Πάντως πολύ σημαντικό αυτό το μέτρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και πολύ μεγάλη η αλλαγή. Mm-hmm. Και να πούμε βέβαια ότι θα ακολουθεί το κατώτατο μισθό. Όσο ο κατώτατος μισθός θα αυξάνεται και το συγκεκριμένο ποσό, το συγκεκριμένο επίδομα. Και τέλος έχουμε το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο από το 2024 με ένα κόστος 500 εκατομμυρίων ευρώ. Ωραία. Με αυξήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις. Τώρα θέλουμε να πάμε πάνω στο ημερολόγιο και να μας βάλει τα μέτρα αυτά πάνω στο ημερολόγιο. Το Market Pass. Το Market Pass είπαμε. Περιμένουμε, εντάξει, θα ανοίξει μάλλον τον επόμενο μήνα, εντάξει, για να ολοκληρωθούν οι φορολογικές δηλώσεις. Οι αυξήσεις, τα επιδόματα στους μισθούς. Πότε θα αρχίσουν από να πρώτη πρώτου. Ξεκινάμε από πρώτη πρώτου. Ωραία. Εκεί θα ξεκινήσουμε. Δεν έχουν αναδρομικότητα πλην των αναπροσαρμογών οι οποίες γίνονται για τους πανεπιστημιακούς. Εκτός από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό που έχει μια αναδρομικότητα από τις 7 Δεκάτου του 2022. Δηλαδή αυτοί θα πάρουν 14 μήνες αναδρομικά. Σωστά. Εκεί υπάρχει μια αύξηση του τάξης του 10% και 5% σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Είναι μόνο για το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό, με κάποιες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαιώθηκαν. Αυτά εκεί θα υπάρξει μια αναδρομικότητα. Αυτά αμέσα γιατί είναι αναδρομικά. Οπότε από 7 Δεκάτου. Αυτά θα είναι αναδρομικά. Πρόσεξε να δεις τώρα. Αν αυτά καταβληθούν 31 Δεκάτου, ας πούμε. Έτσι. Έστω. Που είναι μια μακρινή ημερομηνία, mm-hmm, τότε αυτοί θα πάρουν 14 επί 10% του μισθού τους. Μισθού. Δηλαδή θα μαζευτούν περίπου δύο μισθοί. Πολύ περίπου, καλά χρήματα. Στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Είναι δικαστική απόφαση. Είναι συμμόρφωση με δικαστική απόφαση. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα λοιπόν όλα αυτά. Περιμένουμε να ψηφιστούν, να δούμε αν υπάρχει κάποια τροποποίηση, κάποια μικροαλλαγή, κάποια βελτίωση, κάποια διαφοροποίηση. Αυτό θα γίνει μέχρι τέλη Ιουλίου, έτσι, δηλαδή πριν κλείσει. Μέχρι τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου το πολύ, θα πρέπει πριν κλείσει η Βουλή να ψηφιστούν όλα αυτά τα μέτρα. Είναι πάνω από 50% των προεκλογικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης. Περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες να. Μα και αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης, να υλοποιηθούν όλες οι προεκλογικές δεσμεύσεις. Διακοπές, έχεις κλείσει. Όχι ακόμα κάτι ιδιαίτερο. Μην κλείσεις ακόμα. Έχουμε την απόφαση. Θα φτηνίνουν τα εισιτήρια. Μην κλείσεις. Για να δούμε, γίνεται μια προσπάθεια και εκεί πιέζονται λίγο οι ναυτιλιακές. Μπορεί τα 5,5 εκατοστάρικα που θέλεις για να πας στη Σύρο, ας πούμε, στην Πάρο, να γίνουν 480. Δεν ξέρεις. Έχουμε έκπτωση, λέμε, έρχεται. Μην πα τώρα. Κάτι θα δούμε. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ τα φίλια στην οικογένεια. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα.